σας βγάλει ο ελληνικός λαός, δεν είναι ανάγκη να σας βγάλει. Ωραία, Τάκη, ωραία. Τη Δευτέρα. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύπρα, στην υπουργική διάσκεψη των 28 ελήφθησαν και άλλες σοβαρές αποφάσεις που μας αφορούν. Εκτός από τα κέντρα φιλοξενίας σε Ελλάδα και Ιταλία, καλούμαστε οι 28, αυτό αποφάσισα, να συστήσουμε ομάδες αμέσου επαρεμβάσεως σε ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα. Ομάδες προφανώς ένοπλες, ένα προσχέδιο το οποίο διέρευσε σήμερα στον Guardian. Λόγω των εκλογών, η Ελλάδα σε αυτή τη διάσκεψη εκπροσωπήθηκε από δύο υπηρεσιακούς υπουργούς. Δεσμεύουν αυτές οι αποφάσεις στην επόμενη κυβέρνηση? Αν επανεκλεγείτε, τι θα κάνετε? Καταρχάς, να σας πω, απαντώντας και στον κύριο Μημαράκη, γιατί εγώ πρότεινα, ήμουν πρωθυπουργός όταν έγινε η διαδικασία της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Και το λέει το Σύνταγμα. Ήμουν πρωθυπουργός και εκλήθην να πω γνώμη. Αφήστε με να μιλήσω. Εκλήθην να πω γνώμη για το πώς θα συνεχιστεί ομαλά, κυρίως σε μεγάλα θέματα, στα οποία η κυβέρνησή μας είχε κάνει βήματα τα οποία έμειναν μισοτελειωμένα, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό, όπως για παράδειγμα στην οικονομία. Γιατί αν δεν είχα κληθεί να προτείνω, θα μένανε στη μέση. Και πράγματι έχουμε αποτελέσματα. Για παράδειγμα, να σας πω σήμερα, έχουμε την ευχάριστη είδηση, μετά από τις δικές μας προσπάθειες που ολοκληρώνονται τώρα με την υπηρεσιακή, το ΕΣΠΑ 27213, 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι εθνική πόρη. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Θα μας δώσει εξοικονόμηση 2 δις από τον προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Αλλά έρχομαι στο ερώτημα. Στο ερώτημά σας, κυρία Χούγκλη. Δεν είναι καινούργιο αυτό για μένα. Διότι είχε τεθεί και στη Σύνοδο Κορυφής, όπου είχε γίνει με παρέμβαση δική μου και του κυρίου Ρέντσι, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, για το πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής που βάλαμε επιτάπητο στο προσφυγικό ζήτημα. Και εκεί, από την πλευρά της Ιταλίας, είχε υπάρξει η πρόθεση να υπάρξουν δράσεις, ακόμα και στρατιωτικού χαρακτήρα, επιχειρησιακού χαρακτήρα, στους διακινητές, στις βάρκες των διακινητών, οι οποίες συνήθως βυθίζονται στα ανοιχτά της Λαμπεντούζας και βρίσκουμε αυτό το πρόβλημα, έχει αυτό το πρόβλημα η Ιταλία. Σε σχέση με την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Δεν είναι απλά. Δεν μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί, διότι έρχονται οι βάρκες χωρίς διακινητές. Και μόλις πλησιάζει το λιμενικό, είναι δασκαλεμένοι οι άνθρωποι αυτοί από τους διακινητές να βυθίζουν τις βάρκες. Και το λιμενικό δεν έχει άλλη επιλογή από το να περισσώζει ναυαγούς. Εκτός αν υπάρχει άλλη άποψη. Άρα λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι εάν ζητηθεί από την Ελλάδα να περιφρουρήσει ένοπλα τα θαλάσσια σύνορα, δεν θα μπορέσει να το κάνει εξαιτίας αυτού του λόγου. Όμως, ξέρετε, ακόμη και δικοί σας ψηφοφόροι, διαβάζω στο Facebook, τουλάχιστον αυτό δεν λένε, είπα ακριβώς αυτό, αλλά θα σας δυσφορούν με την κατάσταση που υπάρχει πια και στο κέντρο της Αθήνας. Λένε ότι είναι πρώτον απάνθρωπο οι άνθρωποι να ζουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενήλικες και παιδιά, στην πλατεία Βικτωρίας. Και από την άλλη, τι θα γίνει? Θα έρθει ο χειμώνας και θα υπάρχει αυτή η κατάσταση? Καταρχάς, δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα πολεμικού χαρακτήρα επιχειρήσεις δεν μπορούν να γίνουν στην περίπτωση την ελληνική, διότι εκεί χτυπάς ανθρώπους, αθώους, πρόσφυγες και δεν χτυπάς διακινητές. Η περιφρούρηση και η ενίσχυση της εποπτείας με τη Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας είναι μια διαδικασία την οποία εμείς τη θέλουμε, την επιδιώκαμε και ζητήσαμε να αναβαθμιστούν τα επιχειρησιακά σχέδια. Διότι σε 16.500 χιλιόμετρα θαλάσσιων συνόρων δεν μπορεί να ανταποκριθεί το λιμενικό, το ελληνικό, με τις δυνάμεις που έχει, ακόμα και αν βάζαμε και όλο το ναυτικό. Άρα η ενίσχυση της επιτήρησης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Όμως να δούμε ποια στρατηγική έχουμε. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της Αθήνας, οι πρόσφυγες έρχονται για να φύγουν, δεν έρχονται για να μείνουμε. Καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ξενώνα φιλοξενία στον Ελαιώνα. Δεν είναι πράγματι επαρκές, διότι το κύμα είναι μεγάλο. Πρέπει μαζί όλοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν στο ίδιο. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίπρα, η κυρία Ζαχαρία, τον κύριο Μημαρέκη. Κύριε Πρόεδρε,